Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή ξεκινάει, μία εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού στοχασμού και σήμερα κοντά σας. Και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κύριο Βασίλη Ατζακλή. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Φουντουλάκη, καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει, στην Ελλάδα όλοι και κουράγιο. Θα πούμε ενδιαφέροντα θέματα, κύριε Ατζακλή και αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για φωτισμένους ανθρώπους. Να μιλήσουμε για τους πατέρες της Εκκλησίας, να μιλήσουμε επιγραμματικά για τους μεγάλους φιλοσόφους, αυτούς που βλέπετε, αυτούς που παρουσιάζουμε εδώ σταθερά κάθε Παρασκευή το βράδυ και αύριο το πρωί σε επανάληψη. Πριν περάσουμε και πούμε και δύο λόγια για το εισαγωγικό σημείο αυτής της εκπομπής, βλέπουμε την πολυετή έρευνα που έχω κάνει μέσα από την δική μου εμπειρία, μέσα από την εμπειρία του διδακτορικού και άλλες εργασίες που έχω συγγράψει. Είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής, η αξία της ψυχής. Από εκεί ξεκινάει η σειρά αυτή των βιβλίων. Τι είναι ψυχή, το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος μας είπε ότι αν κερδίσουμε τα πάντα, να χάσουμε την ψυχή μας, δεν έχουμε να ωφεληθούμε τίποτα απολύτως. Αυτά λέω σε αυτό το βιβλίο. Μιλάω για την κρίση του ανθρώπου και τη μεταθάνατο ζωή. Η έννοια του χρόνου, ο χρόνος, χρόνος που περνάει συνεχώς. Η εκπομπή αυτή κάνει ένα κάλεσμα ανθρώπων να έρθουν εδώ να πούν τις δικές τους απόψεις και τις ιδέες τους. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νέο πλατωνισμό, με τη σιωπή, τα μυστικά της φύσεως. Οι μεγάλοι ψυχολόγοι, οι δικοί μας, λένε ότι για να γαλινέψουμε, να ηρεμήσουμε, να επανέλθουμε στην αρχαία γονική κατάστασή μας. Αυτά λέω στο βιβλίο μου, φύση και σιωπή στον νεοπλατωνισμό. Όρους του νεοπλατωνισμού θα δανειστούμε και θα πάρουμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένδυμα του νεοπλατωνισμού το παίρνουμε και σήμερα θα το ακούσετε και πάλι. Θα μιλήσουμε για θέωση του ανθρώπου, για φωτισμό, για Άγιο Πνεύμα, για έκσταση, για να πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τα πεπραγμένα της εποχής μας. Το επόμενο βιβλίο, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Τι μας λένε οι φιλόσοφοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, ή τη σχέση των τριών αυτών κόσμων με Ελλάδα και τον Ισίων τον Φιλόσοφο, για μεγάλους φιλοσόφους που είχαν και πατερικό ένδυμα και τα αντίθετο, δηλαδή μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που σπούδασαν φιλοσοφία, έγραψαν φιλοσοφία και ομιλούσαν με φιλοσοφικούς όρους. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την ιστορία του τόπου μας, τα είδη και τα έθιμα. Γιατί μιλάω και για την πνευματική κρίση της εποχής μας. Και πριν περάσω στον κύριο Ατζακλή, να δούμε ποιοι στηρίζουν την εκπομπή. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας και ήταν αυτό που ζήτησαν πολλοί φίλοι, να έχουμε και προσφορές, να ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα. Έτσι λοιπόν, τα καταστήματα Άρτος και Τέχνη κάνουν πολλές προσφορές στα καταστήματα Άρτος και Τέχνη που βρίσκονται στη Φιλολάου στο Παγκράτη, στην οδό Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, μέσω γύρω 48 Αμπελόκηπους. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, έχουμε τον Παράδεισο που είναι αγνά υλικά στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Πηγάσου στο Μαρούσι, αγνά υλικά. Όλα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης, έχουμε αγνά προϊόντα από τα καταστήματα Κατσαρόλα που δίνει αγνό φαγητό, ελληνική κουζίνα με παραδοσιακό φαγητό. Αυτό εκλείπει στην εποχή μας. Εμείς προσπαθήσαμε και συνεργαζόμαστε. Επίσης, έχουμε στη Νέα Σμύρνη τα αρτοσυροπλαστεία Άρτος και Μέλη στη Νέα Σμύρνη, που και εκεί έχουμε εκπτώσεις για τους φίλους της εκπομπής. Γιατί πολλοί μας είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούν, θέλουν προσφορές, θέλουν πράγματα και εμείς κάναμε αυτό να συνεργαστούμε. Κύριε Ατζακλή, θα μιλήσουμε και επίσης σημαντικό, επειδή θέλω να μου το υπενθυμίσετε τώρα, είναι όσοι θέλουν να προβάλλουν τις σκέψεις της εργασίας τους, να διαφημιστούν σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί σήμερα, κυρία Ατζακλή, το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, υπάρχει πρόβλημα πολλές φορές στον εμπορικό κόσμο. Θέλουν κάποιοι άνθρωποι να έρθουν να διαφημιστούν με πολύ χαμηλό κόστος. Και δεν βρίσκουν, δεν μπορούν. Εμείς εδώ πέρα, αυτό μία ακόμα προσπάθεια της εκπομπής, ώστε να προβάλλουν το κατάστημά τους, να διαφημίσουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε και για το σώμα μέσα από τις πολλές προσφορές που έχουμε μέσα από αυτά τα καταστήματα. Αλλά δεν έχουμε τον χρόνο να τα αναλύσουμε. Μπορείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά επίσης και από να προβάλλουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους σε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Ατζακλή, ένα σημαντικό θέμα ξεκινάει σήμερα η εκπομπή μας. Για να δούμε για τη φώτιση. Να δούμε μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλες μορφές. Γιατί λείπουν τα πρότυπα στην εποχή μας. Έχουμε ξεχάσει διαχρονικούς ανθρώπους. Ευτυχώς όμως που άφησαν το στίγμα του στην ιστορία. Ακριβώς αυτό που λέτε. Ευτυχώς η ιστορία
Βρύθη είναι γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδειγματικοί όχι μόνο σαν Έλληνες, αλλά και σαν παγκόσμιοι φωτισμένοι άνθρωποι. Ο φωτισμός λοιπόν τι είναι στον άνθρωπο? Όταν άκουγα μικρός, κύριε Φουντουλάκη, καλή φώτιση λέγανε. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε τότε. Καλή φώτιση. Ένα μικρό παιδί τι να καταλάβει από αυτό το πράγμα? Δεν είχα πάει ακόμα σχολείο που λέει ο λόγος. Πάντως αυτή ήταν η ευχή που κυριαρχούσε, θυμάμαι, στους συγγενείς, στο σπίτι όταν φεύγανε, όταν σε χαϊδαβάνε και σου λέγανε ξέρω εγώ και λοιπά, Βασιλάκη και εδώ. Καλή φώτιση λοιπόν. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι τόσο απαραίτητο να φωτιστεί το μυαλό του ανθρώπου όσο απαραίτητο είναι και να αναπνέει. Τι να τον κάνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φωτισμένο μυαλό? Θα πηγαίνει από μια γκάφα στην άλλη, από μια στεναχώρια στην άλλη. Η φώτιση λοιπόν αυτή του μυαλού είναι το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο, κύριε Φουντουλάκη. Και θα θυμηθώ εδώ πέρα δύο πράγματα. Ένα, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που συζητήσαμε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή και πολύ σωστά το θέσατε ότι εκεί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή, ναι, και εφώτισε τους Αποστόλους οι οποίοι ήδη είχαν προφωτιστεί από τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είπε θα σας επενθυμίσει το Άγιο Πνεύμα αυτά που εγώ ήδη σας έχω πει μέχρι τώρα. Και όντως αυτό έγινε με λίγα λόγια. Τους υπενθύμισε το Άγιο Πνεύμα αυτά τα οποία είχαν ακούσει από τον ίδιο τον Χριστό, από το στόμα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι και η Αγία Γραφή και όλα αυτά που γράψαν οι πατέρες, αλλά κυρίως τα Ευαγγέλια, είναι φωτισμένα και από τον Χριστό και από το Άγιο Πνεύμα και διασταυρωμένες οι απόψεις αυτές. Και θα θυμηθώ επίσης και τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, όπου ο Χριστός, όπως ξέρουμε στο Ευαγγέλιο, σε δύο Ευαγγελιστές νομίζω αναφέρεται, ότι ανέβηκε στο όρος Θαβόρ και εκεί φωτίστηκε μπροστά στους Αποστόλους, στους τρεις Αποστόλους και πάλι μαζί του, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, και έλαμψε το πρόσωπό του ως το πρόσωπο του ηλίου. Αυτό θα παραπέμπει μάλιστα και εκεί που τον είδε ο Απόστολος Παύλος στη Δαμασκό, να λάμπει σαν ήλιος ο Χριστός και τυφλώθηκε μάλιστα για τρεις μέρες. Λοιπόν, μας έδειξε λοιπόν ο Χριστός ότι αυτό το εξωτερικό φως που βλέπουμε υπάρχει και μέσα στον άνθρωπο, σαν αγάπη, σαν αλήθεια, σαν φωτισμός. Επομένως, η μεταμόρφωση του Σωτήρος και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος είναι δύο χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι να εξηγήσουμε, να μιλήσουμε γι' αυτά, γιατί εκεί μας δείχνει το φως και τη δόξα του Χριστού. Αυτό το φως και η δόξα του Χριστού μεταλαμπαδεύεται και στους ανθρώπους. Μην νομίζετε ότι δεν λαμβάνει μέρημνα ο Θεός για να φωτίζει τους ανθρώπους. Άλλωστε το έχει πει, ότι εκείνοι που μου ζητάνε φως, αλήθεια, ναι, εκείνοι που ζητάνε την ευτυχία τους, την πραγματική τους ευτυχία, εγώ δεν θα τους την αρνηθώ. Ό,τι μου ζητήσουν θα τους το δώσω. Επομένως, η μεταμόρφωση του Σωτήρος έγινε για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας φωτισμός τον οποίο δίνει ο Θεός αυτό το φωτισμό. Βεβαίως, κύριε Τζακλή, να πούμε και το εξής. Πολλοί άνθρωποι σήμερα τονίζουν το ζήτημα της ουσίας του Θεού. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε, κύριε Τζακλή και φίλες και φίλοι, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με την ανθρώπινη λογική την ουσία του Θεού. Μάλιστα, επειδή είπατε για παιδάκι, μου ήρθε. Μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Βεβαίως, μου ήρθε τώρα σκέψη μου, στο νου μου, ένα παιδάκι που συνάντησε ο Ιερός Αυγουστίνος όταν. Περπατούσε και ο Ιερός Αυγουστίνος. Στην έρημο, ναι. Ναι, προσπάθησε να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει, να αντιληφθεί το μεγαλείο του Θεού και, και όλα αυτά τα σκεφτόταν, τα συλλογιζόταν, γιατί ο Ιερός Αυγουστίνος ήταν και μεγάλος φιλόσοφος. Μίλησε, είπε μεγάλες αλήθειες εξομολογήσεις και σε άλλα έργα. Ήταν και λάτρης των αρχαίων Ελλήνων. Βεβαίως, να καταλήξω ότι συνάντησε ένα παιδάκι που αυτό προσπαθούσε να παίρνει από τη θάλασσα με ένα κουβαδάκι και να έριξε μια λακκούβα και προσπαθούσε να πάρει όλη τη θάλασσα. Έτσι νόμισε και τα λοιπά, και με αυτόν τον τρόπο να γεμίσει αυτή τη λακκούβα που είχε ανοίξει στην άμμο. Και του είπε λοιπόν ο Ιερός Αυγουστίνος, τι προσπαθείς να κάνεις, ότι δεν γίνεται να αδειάσει όλη τη θάλασσα, ναι, 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 και τα λοιπά. Και του είπε κατά τον ίδιο τρόπο ότι και εσύ προσπαθείς να αντιληφθείς, να συλλάβεις το μεγαλείο του Θεού. Άρα λοιπόν, το παιδάκι μετά λέει, από ό,τι διαβάζουμε, ότι έγινε άφαντο. Άρα λοιπόν. Ήταν άγγελος. Άρα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε τις ενέργειες του Θεού, όχι όμως την ουσία του. Έχει ονόματα, βλέπουμε και τα ονόματα του Θεού μάλιστα. Πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε, όπως είπατε και σας δίνω μέσα στο λόγο, έτσι, την ενότητα της τριαδικότητας, την κοινωνία της αγάπης, την ίδια ουσία ουσιαστικά, αυτό που ακούμε
κάθε Κυριακή και σε Θεία Λατρεία μέσα το σύμβολο της πίστεως. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτό που γιορτάζουμε σε λίγες μέρες, είναι Θεός. Αυτό που πολλές φορές λανθασμένα ακούμε, διαβάζουμε ότι είναι μια μαγική ιδιότητα, όχι, είναι Θεός, είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικότητας. Και παίζει σημαντικό ρόλο στην ίδια δομή συνυπόσταση της Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, κυρία Τζακλή, και φίλες και φίλοι, τη μεγάλη αξία του Αγίου Πνεύματος. Σωστά. Ο Κοσμάς ο Αιωτολός ήταν ένας θειασότης της μόρφωσης του ανθρώπου, της κατά Θεών βέβαια μόρφωσης, διότι έλεγε ότι τα άθεα γράμματα θα μας καταστρέψουν. Και κύριε Φουντουλάκη, προέτεινε πάντοτε τη θεολογική γνώση που πρέπει να υπάρχει, έστω και απλοποιημένη, διότι εκείνος ο οποίος μιλάει ακαδημαϊκά, ας πούμε, στον κόσμο, δεν γίνεται κατανοητός. Έτσι είναι. Οι Άγιοι όμως ξέρουν τι αντιλαμβάνεται ο άλλος και του μιλάνε στη γλώσσα του. Γι' αυτό έλεγε ο Κοσμάς ο Αιωτολός, σας χρειάζονται γράμματα. Ο άνθρωπος ο αγράμματος είναι ένα κούτσουρο απελέκητο. Αυτό το κούτσουρο λοιπόν για να το πελεκίσεις και να το κάνεις ένα ωραίο αντικείμενο ή το μάρμαρο για να το κάνεις ένα ωραίο άγαλμα, χρειάζεται να κοπιάσεις και να μάθεις πολλά. Και χρειάζεται παράλληλα και τη φώτιση του Θεού. Του Θεού. Ο Μικαλάντζελο λέει, του πήγανε μια τεράστια τετράγωνη πέτρα. Και λέει, δάσκαλε, τι τη βάζεις μες στο δωμάτιο, αυτή είναι τεράστια. Ναι, λέει, αλλά ξέρεις μέσα της ότι κρύβει έναν άγγελο, λέει αυτή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να την πελεκίσω για να απελευθερώσω αυτόν τον άγγελο που υπάρχει μέσα στην τετράγωνη πέτρα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Είναι μια πέτρα απελέκητη που μέσα της υπάρχει ένας άγγελος. Πρέπει λοιπόν να κάτσει και να την πελεκίσει αυτή την πέτρα σε όλη τη ζωή, ώστε να τη βγάλει, να βγάλει από μέσα τον άγγελο που περιέχει κάθε πέτρα, κάθε υλικό. Μπορεί να περιέχει ένα εξαιρετό άγαλμα, έτσι δεν είναι, ένα εξαιρετό πράγμα. Θέλω να αυτό, ναι, κύριε Τσακλή, σας ακούμε, και υπάρχει μια ερώτηση που κάποιου φίλου και ολοκληρώστε. Απλά ρωτάει ένας φίλος. Ναι. Μιλάμε, βλέποντας αυτό το τίτλο που έχουμε σήμερα στην καινούργια αυτή εκπομπή, Φωτισμένοι άνθρωποι. Πείτε μας λίγο, έτσι, με δύο λόγια, υπήρξαν φωτισμένοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ποιοι ήσαν αυτοί, ποιους μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ότι είναι φωτισμένοι. Και να δούμε κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, εγώ έχω σημειώσει εδώ πέρα ενδεικτικά τον ένα συνάδελφό σας γιατρό, που δεν ήταν μόνο γιατρός, τον Γιώργο του Παπα-Νικολάου, με το ΕΣΠΑ, τον Παστέρ, τους μεγάλους φιλοσόφους, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που μίλησαν για αξίες, μίλησαν για αρετές. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Ναι, η φώτιση λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που αφορά το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτοί που πήραν φώτιση έκαναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Διότι όταν είπε ο Χριστός ότι θα σας δώσω ό,τι θέλετε, δεν εννοεί ότι θα το δώσει έτσι τελείως σε κάποιον που δεν το ανήκει, αλλά σε εκείνον που ανήκει θα δώσω αυτό που πρέπει, δηλαδή με μια θεία δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι μόχθησαν πάρα πολύ, κύριε Φουντουλάκη, για να πάρουν αυτά. Και μην ξεχνάτε ότι και προ Χριστού ακόμα υπήρχαν οι προφήτες οι οποίοι ήταν φωτισμένοι. Ναι, είχαν δηλαδή διαλάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Δεν είχαν ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα όπως το είχε ο Κύριος, όπως το είχε ο Χριστός, αλλά είχαν αναλαμπές Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έβλεπαν οράματα, έβλεπαν όνειρα, έβλεπαν οπτασίες. Η διαφορά είναι ότι η οπτασία την βλέπεις. Βλέπεις μπροστά σου κάτι όταν είσαι ξύπνιος, εν γρηγόρση. Ενώ το όνειρο, ξέρουμε όλοι, είναι όταν ακόμα είσαι στο κρεβάτι και κοιμάσαι. Υπάρχει μια διαφορά εκεί. Μερικοί λοιπόν προφήτες φωτίστηκαν από το Θεό, δι' Αγίου Πνεύματος, επειδή ήταν φίλοι του Θεού, αγαπητοί του Θεού, δηλαδή υπηρετούσαν το θέλημά τους, ήταν άνθρωποι καρδιάς και ψυχής. Και έτσι έλαβαν από το Θεό διάφορες προφητείες. Εκεί αποδεικνύεται και η δύναμη του Θεού από τους προφήτες. Όταν λοιπόν ο Δανιήλ μας λέει, δεν θα πάψω να το λέω αυτό κάθε φορά γιατί με έχει έτσι πάρα πολύ εντυπωσιάσει αυτό το πράγμα, όταν ο Δανιήλ μιλάει για το Μέγα Αλέξανδρο, περίπου 250 με 300 χρόνια πρώτης εμφανίσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτά είναι βιβλία τα οποία υπάρχουν, είναι papieren που λένε οι Γερμανοί, δηλαδή είναι κώδικες, είναι βιβλία που είναι γραμμένα, τα κρατάνε εκεί, έχουν κώδικες, έχουν χιλιάδες κώδικες από τον Δανιήλ τα βιβλία, ας πούμε. Ναι, ναι. Η αρχαιολογία, σαν επιστήμη, έχει αποδείξει ότι τότε γραφτήκαν αυτά τα βιβλία. Όταν ο Δανιήλ ήταν στην μετικεσία της Βαβυλώνος, επί του Ναβουχοδονόσορος. Ναι. Του Ναβούκο που τον λέει και ο Βέρντι, Ναβούκο. Λοιπόν, τότε λοιπόν έγινε το εξής καταπληκτικό. Ο Δανιήλ είδε στην όρασή του έναν κρυό να επιτίθεται σε ένα τράγο, να επιτίθεται σε έναν κρυό. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τράγου και κρυού, όπως ξέρουμε.
Λοιπόν, και τον κατενίκησε και τον ποδοπάτησε και τον έβαλε κάτω. Λέει και τον έχω σε μέσα στην ακροποταμιά και τον εξαφάνισε. Και τρόμαξε τόσο πολύ και ζήτησε από το Θεό τι ήταν αυτό που είδα μου μπροστά μου, τι ήταν το όραμα, το είδε ξύπνιος δηλαδή. Και του είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, ο οποίος ήταν επιτετραμμένος, λέει: Γαβρίλη, ακούστηκε μια φωνή, εξήγησε στο γιο του ανθρώπου τι είδε. Και του λέει: Αυτός ο κρυός που είδες είναι ο Έλληνας βασιλιάς Εξεγών. Αιγαίος λεγόταν η Μακεδονία, παλιά. Ναι. Ο Έλλην βασιλιάς Εξεγών, δηλαδή ο βασιλιάς ο Μακεδόνας, ο οποίος θα σκοτώσει το Μηδοπέρσι κρυό. Δηλαδή θα πάρει τη βασιλεία των Περσών. Και όντως αυτό το πράγμα εξελίχθηκε ακριβώς έτσι. Και λέει και μια λεπτομέρεια συγκλονιστική για να μας αποδείξει ότι πραγματικά είναι γνήσιο το όραμα αυτό που είδε από το Θεό, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει το μέλλον και όχι ο διάβολος. Ούτε οι σατανικοί άνθρωποι, ούτε αυτοί που ρίχνουν τα χαρτιά, ούτε αυτοί που λένε τον καφέ, ούτε οι αστρολόγοι. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός και εκείνοι στους οποίους, όπως τώρα ο Δανίλη, του έδωσε ένα κομμάτι της γνώσης αυτής ο Θεός. Αυτό ήθελε να του δώσει, όχι παραπέρα. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά οι άνθρωποι ξέρουν λίγα. Αυτά που τους αποκαλύπτει ο Θεός. Τι έδωσε αυτή τη λεπτομέρεια? Ότι το κράτος, λέει αυτού, ναι, όταν βρίσκεται στον κολοφόνα της δόξας του, ο Αλέξανδρος, όταν ήταν 32-33 χρονών, επέθανε. Λέει, αφανίζεται, λέει αυτός ο κρυός, και το κράτος του, δηλαδή το κέρατο του, λέει, κόβεται σε 4 κομμάτια. Το κέρατο στο ζώο είναι η δύναμή του, το κράτος του, έτσι δεν λέμε? Κράτος, δύναμη είναι το ίδιο πράγμα στην αρχαία γλώσσα. Όπως και δόξα και φως είναι το ίδιο πράγμα, το πούμε λίγο μετά, στο δεύτερο μέρος. Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσουμε για τη δόξα και για το φως που γράφει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή. Τι είναι η δόξα και τι είναι το φως. Σχεδόν είναι ταυτόσιμες έννοιες. Μα εξάλλου και οι μεγάλοι γέροντες εποχής μας, όπως έχουμε ξαναπεί, για τους Πορφύριους, για τους Παΐσιους, για τους Ιάκωβους και πολλοί άλλοι, φωτίστηκαν ουσιαστικά. Ήταν γιατί μιλήσατε για το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Και μέσα από τις πράξεις τους, μέσα από την αγάπη αυτή που έδωσαν το είναι τους, την ύπαρξή τους στον ίδιο το Θεό, σαν αποτέλεσμα, σαν επιβράβηση ουσιαστικά, ήταν να φωτιστούν και να μπορούν να προβλέπουν μέσα από το Άγιο Πνεύμα το μέλλον. Αυτή είναι η ηθοποιός διαφορά, ότι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Και δίχως σκόπο, δίχως να κάνουν τίποτα το ιδιαίτερο, άκουγαν μια φωνή που τους εξηγούσε αυτά τα πράγματα. Και αυτή η φωνή ήταν του Αγίου Πνεύματος, η φωνή η οποία τους έλεγε πράγματα ακέραια και σωστά και αληθινά. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο Δανιήλ, αυτός ο άνθρωπος, πήρε. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα, υπάρχουν εκατομμύρια παράδειγμα. Ναι, υπάρχουν πολλά παράδειγμα. Ναι, λέτε ένα παράδειγμα. Πήρε από το Θεό αυτή τη γνώση, γιατί αυτή η γνώση ήταν αληθής. Ιστορικά εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Και δεν μπορεί να πει κανείς τώρα, επειδή τα έγραψε ο Δανιήλ, κάποιος πήγε και τα έκανε έτσι. Γιατί η ιστορία είναι εκατομμύρια πρόσωπα μέσα, εκατομμύρια δυνάμεις, εκατομμύρια πράγματα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς, όπως μου λέει κάποιος, λέει το 666, λέει, που υπάρχει. Το κάνανε επειδή διαβάσαν την Αποκάλυψη. Ναι. Και γι' αυτό βγήκε. Του λέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο είναι, επειδή το γράφει συνταγογραφικά κάποιος προφήτης. Ο προφήτης δεν δίνει τη συνταγή. Ο προφήτης δίνει αυτό που του έχει πει ο Θεός ότι θα γίνει. Και έτσι γίνεται. Αλλά και έτσι που το λες, του λέω να γίνει, δηλαδή συνταγογραφικά, να είδαν ότι πρέπει να πάνε να βγάλουν αυτόν τον αριθμό για το γράφει η Αποκάλυψη, πάλι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γιατί ο αριθμός αυτός υπάρχει. Το 666 υπάρχει στην Αποκάλυψη. Το έγραψε όμως 1900 χρόνια π.Χ. ο Άγιος Ιωάννης. Δεν το γράψαμε εμείς το 666. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα, οι φωτισμένοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν από πού έχουν πάρει το φως και όλοι ομολογούν γενικώς και παραδεκτός ότι δεν είναι με τη δική τους διάνοια που μιλάνε και λένε αυτά τα πράγματα, αλλά με την προσπάθεια, τον αγώνα που κάνουν να πλησιάσουν το Θεό και να τους μιλήσει ο ίδιος ο Θεός για αυτά τα πράγματα. Επομένως, δεν καυχόνται αυτοί για δικές τους επιτεύξεις και προρήσεις, αλλά για το ότι ο Θεός τους έδωσε αυτά τα πράγματα που βλέπουν. Οι προφήτες λοιπόν δεν θέλουν τη δόξα οι ίδιοι. Και όταν πήγαινανε και στους Αποστόλους να τους φιλήσουν τα χέρια κλπ, τραβιόντουσαν και λέγαν «Όχι, ο Θεός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός». Όταν έγινε το θαύμα εκεί με το χολό που περπάτησε, του είπε ο Πέτρος: «Δεν έχω λεφτά να σου δώσω, ούτε αργύριο ούτε χρυσάφι. Το μόνο που έχω το όνομα του Χριστού. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σήκω και βάδισε». Αυτό ήταν, λέει, παράλληλος από την κοιλιά της μάνας του. Τα πόδια του δεν στεκόντουσαν, δεν είχε καλά τις αρθρώσεις. Ναι, δεν, ναι. Δεν είχε σωστές αρθρώσεις και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Και μόλις του είπε ο Πέτρος το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στάσου, αυτός άρχισε να χοροπηδάει κιόλας. Ναι. Και όταν τον είδε ο κόσμος και είδε το θαύμα αυτό, πήγαν και αγκαλιάσαν τον Πέτρο. Ο Πέτρος λέει: «Όχι, σιγά, δεν το έκανα εγώ. Το όνομα του Χριστού το έκανε αυτό το θαύμα. Το Χριστό να ευχαριστείτε. Εμείς είμαστε υπάλληλοι του Χριστού κατά κάποιο τρόπο. Δεν είμαστε εκείνοι που κάνουμε τα θαύματα, αλίμονο. Ο Θεός τα κάνει μέσα από εμάς. Τώρα, επειδή εμείς αγαπάμε τον Θεό και ο Θεός αγαπάει εμάς, γι' αυτό γίνεται μία. Ό,τι του ζητάμε, παραδείγματος χάρη, μας το πραγματοποιεί». Βεβαίως. Άρα λοιπόν, σκοπός της ζωής του ανθρώπου,
Από όλα αυτά απορρέει το συμπέρασμα, είναι η θέωση. Να μπορέσει να τον αθεωθεί, ασφαλώς, να φτάσει. Και αυτό λοιπόν και μέσα στις εργασίες μου, βλέπουμε η ουσία και η αθανασία της ψυχής, είναι η ψυχή, αυτό που αναλύουμε και εξετάζουμε εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα, στη μία ώρα περίπου που έχουμε, τι είναι η ψυχή, η μεταθάνατο ζωή, πράγματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο και βλέπουμε την αγωνία του ανθρώπου να έλθει σε επαφή με την ψυχή και την αγαλίαση, όπως την περιγράφεται στην πολιτεία του Πλάτωνα, ο Ιερός Αυγουστίνος Εξομολογήσεις και πιο κάτω θα δούμε τον Πλωτίνο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου, ο χρόνος πώς εξετάζεται μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από τη θεωρία της σχετικότητας και πολλά άλλα παραδείγματα για τον χρόνο. Μετά έχουμε ένα άλλο βιβλίο που μιλάει για όλα αυτά τα θέματα, είναι ο Νεοπλατωνισμός, η φύση και η σιωπή στον Πλωτίνο, η έκσταση, η μέθεξη, η μυστική ένωση του ανθρώπου, τα σκαλοπάτια τους αναβαθμούς. Θα ήταν διαφορετική η εποχή μας και η ζωή μας αν είχαμε ακολουθήσει τη βιωματική εμπειρία της φιλοσοφίας και των πατέρων της Εκκλησίας, που μιλάει να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Θεό με όλο μας το είναι, με την καρδιά μας, με όλο την ύπαρξή μας, με την ύπαρξή μας, με όλο μας το είναι. Επίσης, στο επόμενο βιβλίο μιλάω για την φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, έργα τα οποία συνδέουν τους δύο αυτούς κόσμους και με παραδείγματα, με εικόνες, μια εικόνα από το Μεγάλο Μετέωρο και τέλος θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας, ιστορία του τόπου μας. Και πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε πολλές προσφορές, συνεργαζόμαστε με καταστήματα, μπορείτε και εσείς λοιπόν να προβάλλετε αυτό που σκέπτεστε, τις ιδέες σας, ό,τι ακριβώς θέλετε, προβάλλετε λοιπόν τη σκέψη, εργασία σας, ό,τι ακριβώς θέλετε να διαφημιστείτε μέσα από την εκπομπή. Και βλέπουμε λοιπόν τις προσφορές, Άρτος και Τέχνη είναι το κατάστημα το οποίο μας προσφέρει, είναι Άρτος Ζαροπλαστία σε διάφορες περιοχές, μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης έχουμε τον Παράδεισο που βρίσκεται στο Μαρούσι, στην λεωφόρο Σαμαρουσίου Χαλανδρίου, όπου και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες προσφορές, υπάρχουν αγνά προϊόντα. Ο ίδιος φτιάχνει, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, φτιάχνει και επιμελείται ό,τι ακριβώς έχει στο κατάστημα. Επίσης, έχουμε αγνά υλικά και παραδοσιακό πολιτική κουζίνα, παραδοσιακό φαγητό, το βλέπουμε τώρα. Μπορείτε και γι' αυτό να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τέλος, Άρτος και Μέλη στη Νέα Σμύρνη, που και ο ίδιος επιμελείται με προσφορές και εκπτώσεις για τους φίλους της εκπομπής. Και όποιος επιθυμεί, θέλει να μπορεί να προβάλλει τις ιδέες αλλά και τις σκέψεις του. Κύριε Τσακλίνε, θέλετε κάτι να πείτε? Φως όμως, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, δεν παίρνει ο άνθρωπος μόνο από το Θεό, το παίρνει. Δεν παίρνει όμως επαφή με το Θεό μόνο δια της προσευχής, της ζώσης προσευχής, αλλά και από την Αγία Γραφή μπορεί να πάρει φωτισμό ο άνθρωπος. Δηλαδή, μελετώντας την Αγία Γραφή, παίρνει φωτισμό ο άνθρωπος. Και από την προσευχή του βεβαίως και από τα μυστήρια της Εκκλησίας φωτίζεται εδώ. Υπήρχαν αγράμματοι οι οποίοι μόνο κοινωνούσαν, δεν είχαν βιβλία, δεν διάβαζαν βιβλία, δεν ήξεραν από βιβλία. Κι όμως άρχισαν να μιλάνε όπως μίλαγαν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και όλα αυτά που δίνει στους ανθρώπους είναι κοινά με μερικές παραλλαγές. Είδατε τι λέμε? Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Δεν λένε διαφορετικά πράγματα, αλλά τα περιγράφουν κατά τη δική τους ιδιοσυγκρασία, θα λέγαμε. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πούμε κάτι που να σημαίνει το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπάρχει φωτισμός και από την Αγία Γραφή. Και να πούμε ένα έτσι κάπως περίεργο, όπου ένας τουρίστας έχει πάει στην Αφρική. Πήγε στην Αφρική λοιπόν, ναι. Και συνάντησε ένα μαύρο. Ο μαύρος ο καημένος ήταν έξω από την καλύβα του, είχε στο ένα του χέρι ένα βιβλιαράκι την Αγία Γραφή, που του είχαν μεταφράσει εκεί πέρα κάπως και λοιπά, και κράταγε και ένα κομποσκίνι. Και για να τον επιράξει ο πολιτισμένος, του λέει, βρε εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα, λέει, τι είναι αυτά που κάνεις. Εδώ αυτά τα κάναμε, λέει, πριν από 300-500 χίλια χρόνια, λέει, τώρα κρατάς εκείνο και το άλλο, λέει, και κάνει, τι κάνει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Γυρίζει λοιπόν ο Άρος και του λέει, αν δεν κρατούσα, του λέει, αυτό εδώ και τον κομποσκίνι, τώρα θα σε είχα φάει. Λέει, τι, θα σε είχα φάει, του λέει, γιατί εγώ είμαι κανίβαλος. Πάπου προς πάπου είμαι κανίβαλος. Θα σ' είχα φάει και το κεφάλι σου το έχω κρεμάσει απ' έξω σε ένα μπάσαλο απ' έξω από την καλύβα μου και θα το έδειχνα σαν τρόπαιο και θα έλεγα φάγα τον τάδε, ας πούμε, την τάδε εποχή. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα που με κάνει και δεν σε τρώω, του λέει, που διαβάζω αυτό το βιβλίο και με αυτό το κομποσκίνι που κάνω. Με το κομποσκίνι. Λοιπόν,
Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να λιδωρούμε πράγματα τα οποία είναι θετικά για όλους μας και γνώση η οποία φωτίζει. Το φως του Ευαγγελίου έχει φωτίσει πάρα πολλούς ανθρώπους και το φως του Ευαγγελίου φώτισε ακόμα και τον Ιβάν τον Τρομερό, ένα Ρώσο, Πασόν των Ρωσιών τον έλεγανε. Τσάρος Πασόν των Ρωσιών. Τσάρος έχουμε πει βγαίνει από το Κέσαρας, έτσι, ναι, ναι. Λέξη Κέσαρας. Κάιζερ στα γερμανικά και Τσάρος στα ρωσικά. Λοιπόν, αυτός ο Κέσαρ λοιπόν, ο Τσάρος, ο Ιβάν ο Τρομερός, ρώτησε κάποιους σοφούς σε ένα συνέδριο πώς μπορεί να ενώσει τα διάφορα διασπασμένα κομμάτια της Ρωσίας. Για να πάμε στο διάλειμμα και ατζακλή, ολοκληρώστε, ναι. Ναι, σε ένα λεπτό έχω ολοκληρώσει. Ναι, ναι, ναι. Πώς μπορώ να κυριαρχήσω στη Ρωσία, αφού είναι διασπασμένοι στους Ατάρους, στους Χαχόλους, στους αυτούς κλπ. Και του είπαν οι σοφοί, κοίταξε, του λένε, Ιβάν, πρέπει να κάνεις ένα πράγμα. Μία γλώσσα, μία θρησκεία. Αυτά τα δύο πράγματα θα σε βοηθήσουν να κάνεις μία Ρωσία. Ναι. Να πούμε τώρα τι έγινε λίγο παρακάτω. Ναι, ναι, ή μετά το διάλειμμα. Σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, πείτε 10 δευτερόλεπτα και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ρώτησε όλες τις θρησκείες να έρθουν και να τις δει. Είδε τους παπικούς με τα φτερά και κάποιον βαστάγανε πάνω τους κλπ. Σαν παπαγάλοι. Ναι. Λέει, είσαστε εσείς, λέει, είμαστε καθολικοί. Φύγετε όπως είσαστε, του λέει. Δεν μου αρέσετε καθόλου. Αυτά τι γιατί τον έβασατε αυτόν εκεί πέρα, λέει. Α, λέει, αυτός είναι, λέει, καρδινάλιος κλπ. Όχι, λέει, φύγετε. Το ίδιο με τους μουσουλμάνους, τους έδιωξε κλπ. Μείναν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι οι Ορθόδοξοι του δείξανε μια εικόνα. Αυτή την εικόνα που είναι μοιρασμένη στη μέση και από πάνω έχει την Ανάσταση του Χριστού και την Αγία Τριάδα και από κάτω έχει την κόλαση. Δηλαδή αυτή δεν ξέρω αν την έχετε την εικόνα, θα έπρεπε να την έχω φέρει. Ναι, ναι, ναι. Την άλλη φορά θα τη φέρω. Πάμε στο... καταπληκτική εικόνα. Ωραία. Και είπε ο Ιβάν ο Τρομερός, αυτή τη θρησκεία θέλω, αυτή με αγγίζει, αυτή είναι η πραγματική θρησκεία. Και έτσι οι Ρώσοι γίνανε. Πάμε... Ορθόδοξοι. Στο διάλειμμα τη εκπομπή, μετά όταν θα επιστρέψουμε, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με έναν διαπρεπή επιστήμονα που ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο και θα πούμε πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Περνάμε στο διάλειμμα και πολύ γρήγορα επανερχόμαστε. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Είναι η φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή. Μας βλέπετε εδώ σταθερά κάθε εβδομάδα. Μιλάμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα. Μιλήσαμε για τη θέωση του ανθρώπου. Υπήρξαν πολύ φωτισμένοι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων. Ενδεικτικά μιλήσαμε για τον Παστέρ, τον Παπα-Νικολάου που ανακάλυψε ο Τεστ Παπ. Υπήρξε ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπήρξαν φωτισμένοι στρατηγοί, μεγάλοι φιλόσοφοι. Υπήρξαν μεγάλοι πατρές της Εκκλησίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλα αυτά τα παρουσιάζω και στα δικά μου βιβλία, τα συγγράμματα τα οποία έχω συγγράψει. Βλέπετε και τα συγγράμματα, τα βιβλία σε απλή κατανοητή γλώσσα. Έννοια της ψυχής, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Τι είναι ψυχή, το ζητούμενο της εποχής μας. Ο χρόνος. Το επόμενο βιβλίο είναι ο Νεοπλατωνισμός. Μιλήσαμε σήμερα για στοιχεία μέσα από τη φιλοσοφική ορολογία. Δανειστήκαμε για τη σημερινή μας εκπομπή από τον Νεοπλατωνισμό. Έδωσε το καινούριο. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, η σχέση αυτών των δύο αυτών κόσμων, μεγάλο μετέωρο, το Άγιο Όρος παρουσιάζονται μορφές των μεγάλων φιλοσόφων και η φιλοσοφία της ιστορίας. Μιλήσαμε επίσης για την ενότητα της τριαδικότητας, για την σχέση των τριών αυτών προσώπων και την ουσία του Θεού, ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε, να συλλάβουμε μέσα από την ανθρώπινη λογική την ουσία
του ίδιου του Θεού, αλλά τις ενέργειές του μπορούμε να καταλάβουμε. Οι ενέργειές του είναι η ωραιότητα της φύσης όπως την παρουσιάζω στο έργο μου. Και επίσης να δούμε ενδεικτικά ότι ποιοι συνεργάζονται μαζί μας. Είναι το Άρτος και Τέχνη, το κατάστημα το οποίο έχει διάφορα παρατήματα, Άρτος Αεροπλαστεία, σε διάφορες περιοχές των Αθηνών. Το βλέπουμε κιόλας. Είναι με πολλές προσφορές για την εκπομπή μας. Είναι επίσης ο παράδεισος με διάφορα προϊόντα αγνής προελεύσεως που έρχεται στο Μαρούσι, με επίσης Άρτος και Τέχνη, το οποίο έχει διάφορα παραρτήματα, Άρτος και Τέχνη, πολλές προσφορές. Είναι επίσης παραδοσιακό φαγητό, έχουμε από την Κατσαρόλα, με πολιτική κουζίνα, με διάφορες άλλα προϊόντα παραδοσιακού τύπου. Και επίσης Άρτος και Μέλης Νέα Σμύρνη, που και αυτό προσφέρει πολλές εκπτώσεις για τους φίλους της εκπομπής. Και όποιος θέλει μπορεί να προβάλλει τις σκέψεις, όλα αυτά τα οποία σκέφτεται, μέχρι λοιπόν να συνδεθούμε με έναν διαπρεπή επιστήμονα, έναν άνθρωπο που βοηθάει τον συνάνθρωπο και έχει πασχίσει για να αλλάξει την ίδια την κοινωνία, γιατί εμείς και την εξουσία και όλα τα αντιλαμβανόμαστε εδώ μέσα από την προστιτότητα και όχι μέσα από την αλαζονία. Τον ακούσουμε σε λίγο, θα τον έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και πριν τον έχουμε τον κύριο Πατούλη στη τηλεφωνική μας γραμμή, να συνεχίσουμε τη συζήτηση, κύριε Ατζακλή, για τους φωτισμένους ανθρώπους. Για τους φωτισμένους ανθρώπους. Είναι σημαντικό. Εμείς μιλάμε για φως. Άλλοι μιλάνε για σκοτάδι, άλλοι παρουσιάζουν το κακό. Εμείς μιλάμε για φώτιση. Ουσιαστικά φώτιση που την είδα μέσα από τις μεγάλες μορφές του αιώνα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της Ορθοδοξίας ήταν φωτισμένοι άνθρωποι. Όλοι οι Άγιοι είναι άνθρωποι φωτισμένοι. Δηλαδή, έχουν το φως του Χριστού. Βρίσκονται μέσα στο φως του Χριστού. Αγαπούν, διότι το φως του Χριστού δίνει αγάπη, δίνει ευτυχία, δίνει χαρά, δίνει ελπίδα και υπομονή. Δίνει ταπεινοφροσύνη, που είναι το κλειδί, η ταπεινοφροσύνη, είναι το κλειδί της προσεγγίσεως του Χριστού, του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπεινοφροσύνη, δεν μοιάζει του Χριστού, μοιάζει του διαβόλου. Διότι ο διάβολος είναι ο πρώτος υπερήφανος. Αυτός που αρρώστησε πρώτος από υπερηφάνεια είναι ο διάβολος. Γι' αυτό και η αλαζονία και η υπερηφάνεια είναι η αρρώστια του διαβόλου, αγαπητοί φίλοι. Όσο πιο αλαζονικός είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο μοιάζει με το διάβολο. Ενώ με το Θεό μοιάζουν οι ταπεινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της αγάπης, οι άνθρωποι της θυσίας, οι άνθρωποι της γνώσεως. Γιατί όλα αυτά συνεκεφαλαιώνονται στο φωτισμό. Όταν ένας άνθρωπος είναι φωτισμένος, είναι μεταμορφωμένος. Έχει πάει σε άλλη ατμόσφαιρα. Βάλε μια νοτελεία και Ατζακλή. Ναι. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε έναν διαπρεπή επιστήμονα, έναν φωτισμένο άνθρωπο, γιατί σήμερα στην εκπομπή μας μιλάμε για φωτισμένους ανθρώπους, για πρότυπα ουσιαστικά μέσα στην ελλαδική κοινωνία. Ένα συνάδελφό σας, έναν Μάλιστα. γιατρό, ορθοπαιδικό, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά και δήμαρχο Αμορουσίου. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και χαίρομαι που φιλοξενούμε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Χαρά δική μας. Είμαστε εδώ. Γνωρίζω πολλούς συναδέλφους αλλά και πολίτες που σας παρακολουθούν, διότι έχετε έναν έγκριτο λόγο. Και βεβαίως θα έλεγα ειδικά για τον κύριο Φουτουλάκη, τον γνωρίζουμε ως φιλόλογο και συγγραφέα. Βεβαίως. Ένας άνθρωπος διατρεπής των γραμμάτων, που πολλά κανείς μπορεί να βρει μέσα από τα βιβλία του ως ενδιαφέροντα και για την σήμερα και για το χθες. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, χαρά και τιμή μας. Και μάλιστα, όταν θα μπορέσετε, είναι χαρά να έρθετε και στο στούντιο εδώ να μιλήσουμε. Γιατί σας θεωρούμε και επειδή σας γνωρίζω προσωπικά, ξέρω το έργο σας, έχετε συνεργαστεί και συνεργάζεστε με την Αποστολή. Και επειδή το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι τι κάνουμε για το γενικό σύνολο, εμείς εδώ με τον κύριο Ατζακλή προσπαθούμε, όπως είπατε, μέσα από αυτήν την εκπομπή που δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή, να παρουσιάσουμε θέματα, να πούμε την αλήθεια. Και επειδή σας θεωρούμε έναν φωτισμένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο πρότυπο για το λαό του Αμαρουσίου, για τους γιατρούς που είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός. Και θέλω να ακουστούν αλήθειες μέσα από αυτήν την εκπομπή. Θέλω να δει ο κόσμος πράγματα, γιατί πολλές φορές παρουσιάζεται μόνο το σκοτάδι ή το κακό. Αλλά θέλω να σας ακούσουμε λιγάκι, να μας πείτε λιγάκι τι ακριβώς κάνετε. Κύριε Φωτουλάκη,
Μητσοτάκη, καταρχήν να σας πω ότι η προσπάθεια που κάνουμε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με την αποστολή της Ιεράρχης Επισκοπής Αθηνών ήταν να δώσουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας μέσω των πελωτών, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, για να μπορέσουν να έχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά και φαρμακευτική περίθαλψη και θεραπεία οι αναστάτες στις συμπολίτες μας. Και δυστυχώς για όλους μας θα έλεγε κανείς ότι αυτή την περίοδο αυξάνεται ο αναστάτης πολιτικής. Το κράτος προσπαθεί αλλά δεν έχει δώσει απαντήσεις ακόμα για το πώς θα μπορούσε να περιθάψει και να ασφαλίσει υγειονομικά αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για συμπολίτες που μέχρι χθες είχαν μία μικρή επιχείρηση ή μία μεγαλύτερη ή μακροχρόνιες δανέρες που έπαψαν να ασφαλίζονται από το ΙΚΑ, η παλιά ΙΚΑ και σήμερα η και έτσι λοιπόν με 300 εθελοντές γιατρούς, πλήθος άλλων υγειονομικών αλλά και συμπολιτών μας που φέρνουν φάρμακα, σήμερα δίνουμε δείγματα γραφής αλληλεγγύης απέναντι στα τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει και κοινωνικά φαρμακεία και ιατρία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα σας ρώταγα και εγώ τώρα, ναι, γιατί είναι, μας βλέπουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από το Μαρούσι που μας βλέπουν και έχουν προβλήματα και αν και ο κόσμος νομίζει πολλές φορές ότι ακούει Μαρούσι ότι είναι όλοι ευκατάστατοι, αλλά υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι έχουν προβλήματα τέτοιου είδους και θέλουμε λίγο να μας πείτε για το Μαρούσι, τι ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος σας. Έτσι λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και το Μαρούσι που πρωτοστατεί τον αφορεί στις δύσκολες περιόδους που ζούμε, τους ανθρώπους που είναι ανήμποροι και οι οποίοι είτε δεν έχουν την ίδια την τροφή, είτε η γενιά τους δεν μπορεί να ψωνίσει γιατί δεν έχει χρήματα, είτε ανασφάλισης που δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στον γιατρό ή να αγοράσουν το φάρμακο. Έχουν δοθεί απαντήσεις μέσα από την κοινωνική μας υπηρεσία. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πλέγμα ασφάλειας του ανασφάλιστου και του ανήμπορου συμπολίτη μας. Και λοιπόν, μέσα από τα γεύματα αγάπης, κανένας Μαρουσιώτη, αν δεν έχει ένα πιάτο φαγητό, μπορεί να το πει με ασφάλεια και ποιότητα. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες δίνουν σε 300 και πάνω οικογένειες κάθε εβδομάδα προϊόντα από το κοινωνικό μας παντοπολείο. Κοινωνικό μας πολυγατρείο και κοινωνικό μας φαρμακείο δίνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα σε όποιον θέλει γιατρό να τον βρει και βεβαίως και τη θεραπεία του. Και θα σας έλεγα ότι μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης και από τα χρήματα που μας δίνονται από τους ίδιους συμπολίτες μας, έχουμε δώσει διέξοδο σε συμπολίτες του Αμαρουσίου που κόπηκε το ρεύμα λόγω του χαρατσιού. Ναι, αυτό που λέγατε, για μέσα από ποσά που διατίθεται από τον ίδιο το Δήμο. Όλα αυτά βεβαίως θα σας έλεγα κύριε Φουντουλάκη και απέναντι στους τηλεθεατές σας ότι είναι μόνο μία μικρή προσπάθεια μπροστά σε μία μεγάλη που σχετίζεται ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν μετά από 30 χρόνια τα δημοτικά τέλη κατά 7% φέτος, ενώ έχουν μηδενιστεί εδώ και πολλά χρόνια στα δημοτικά τέλη στους ανήμπορους, στα άτομα με αναπηρία και στους πολυτεχνούς. Ενώ συγχρόνως υπάρχει μια κοινωνική προνοιακή πολιτική απέναντι στους δρεφονηπιακούς σταθμούς και σε εκείνους που δεν έχουν χρήματα, αλλά έχουν 12 δρεφονηπιακούς σταθμούς να φιλοξενήσουν ασφάλεια τα παιδιά τους, καθώς επίσης το ίδιο για πλήθος κοινωνικών αθλητικών και πολιτιστικών προσπαθειών που κάνει ο Δήμος μας και για ενήλικες και για παιδιά. Πάντως θα θέλαμε, είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε κάνει που θα θέλαμε πολλές εκπομπές να μας τα περιγράφετε. Τα λέτε ωραία. Θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε και να έρθετε και στο στούντιο εδώ να τα παρουσιάσετε και να τα αναλύσετε και αν δεν έχετε και αντίρρηση μπορούμε να υπάρξει μια συνεργασία αυτής της εκπομπής με τα δεδομένα όλα αυτά που περιγράψατε, γιατί εμείς είναι μια εκπομπή εδώ που αναζητούμε τη συνεργασία με ανθρώπους όπως είστε εσείς, που πραγματικά δίνετε τα πάντα για το κοινωνικό σύνολο και επειδή έχουμε κουραστεί όλοι
πολλές φορές από την αλαζονία της εξουσίας. Εσείς έχετε τη μεγάλη διαφορά και το γνωρίζω αυτό που και σας ξέρω προσωπικά και τη μεγάλη διαφορά με πολλούς άλλους που έχουν δημόσια εξουσία. Άρα λοιπόν... Ναι, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα έλεγα ότι η προσπάθειά μας πηγαίνει από το ότι νιώθουμε ότι είμαστε μεταξύ ίσοι πολίτες αυτής της φωνής. Και θα σας έλεγα το μεγάλο αδιέξοδο που είναι η ενεργία για τους νέους ανθρώπους. Προσπαθούμε με οποιοδήποτε πρόγραμμα υπάρχει, είτε μέσα από τον ΟΕΕ, είτε από αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, να δώσουμε και εκεί ό,τι μπορούμε, δείγματα γραφής, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Φουτουλάκη, πώς μπορούμε να απαντήσουμε απέναντι στους νέους, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει, έχουν σπουδάσει, έχουν προσπαθήσει και σήμερα δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θα μπορούσαν, δηλαδή να εργαστούν με αξιοπρέπεια και μέσα από αξιοκρατικούς τρόπους. Βεβαίως, κύριε Δημάρχε, να είστε καλά. Θέλετε να πείτε ένα επιμήθειο, ένα συμπέρασμα για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εγώ και ο κ. Σατζακλής, ο συνάδελφός σας. Να σας έχουμε εδώ, κύριε συνάδελφε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι κοντά σας ο συνάδελφος, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που τιμά και την επιστήμη, αλλά και τον άνθρωπο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ένας μαρουσιώτης επιστήμονας έχει τη δυνατότητα να μιλάει με πολλούς τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή του, διότι είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Φωτουλάκη, όπου σαφέστατα νομίζω ότι όποιος δεν έχει πάρει τα βιβλία σας δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί αυτό που λέω σήμερα για εσάς. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Θέλουμε τη συνεργασία. Θέλουμε λοιπόν και όλα αυτά να τα παρουσιάσουμε σε αυτήν την εκπομπή, γιατί ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχουμε πολλές ερωτήσεις τώρα. Ενδιαφέρονται όλοι για αυτά όλα που λέτε. Να έρθετε στο στούντιο να τα παρουσιάσετε και όλοι, έτσι, όλο το επιτελείο σας, που τους γνωρίζω προσωπικά από διαπρεπείς ανθρώπους, να έρθουν εδώ να μιλήσουν, να βλέπει ο κόσμος και πράγματα όμορφα, όχι μόνο απαισιόδοξα. Ένα τελευταίο λόγο από εσάς. Και να ξαναεπικοινωνήσουμε για να έρθει και από κοντά. Βεβαίως. Καλό τρίμερο σε όλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και δήμαρχε. Να υπηρετούμε ο καθένας με το ρόλο που έχει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα τώρα που το έχει ανάγκη η εποχή μας. Να είστε καλά, κύριε δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ναι, κύριε Τζακλή, σας ακούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τον αναπαντούμενο χρόνο. Ναι. Για να πούμε περισσότερα ή να πιάσουμε να αρχίσουμε για το Ευαγγέλιο. Λίγο. Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε το Ευαγγέλιο. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, να λίγο χρόνο και θα περάσουμε σε λίγο στο Ευαγγέλιο. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο να περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Να περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Ναι, περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Και μπορούμε να το σχολιάσουμε. Και να το σχολιάσουμε μετά για να υπάρχει ο χρόνος. Περίπου μέσα στο θέμα μας. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής. Ναι, μιλάμε σήμερα για φωτισμό και το Ευαγγέλιο είναι κοντά στα δεδομένα τη σημερινή εκπομπή για την ενότητα και την κοινωνία των τριών προσώπων. Πείτε λοιπόν ποιο είναι το απόσπασμα του Ευαγγελίου. Λοιπόν, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και στους στίχους 1-13. Ναι. Είναι η λεγόμενη, κύριε Φουντουλάκη, αρχιερατική προσευχή του Ιησού. Είναι μια προσευχή που απευθύνει προς το Θεό, ενώ είναι παρόντες οι μαθητές του. Αυτά μίλησε στους μαθητές του Ιησούς και έπειτα είπε, ναι, σηκώνοντας τους οφθαλμούς στον ουρανό, «Πάτερ, ήλθε η ώρα της θυσίας», εννοεί, «δόξασε τον Υιόν σου να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς του έδωκε σε εξουσία σε κάθε σάρκα», σε όλη την ανθρωπότητα δηλαδή, «ώστε σε καθένα που πιστεύει σε Αυτόν να του δώσει ζωή αιώνιο. Αυτή δε είναι η ζωή αιώνιος. Το να γνωρίζουν με τέλεια γνώση εσένα το μόνο αληθινό Θεό, Πατέρα, και εκείνο που εσύ απέστειλες στον κόσμο, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Εγώ», συνεχίζει ο Ιησούς, «έκανα γνωστό και δοξασμένο το όνομά σου επί της γης και τελείωσα το έργο μου που μου ανέθεσες. Εκείνο που μου έδωκες είναι να ποιήσω», λέει το κείμενο έτσι πιο αρχαία ελληνικά. «Και τώρα δόξασέ με εσύ, Πάτερ, πλησίον σου με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού δημιουργηθεί ο κόσμος». Βλέπουμε ότι εδώ ο Χριστός, ως Υιός του Θεού, υπάρχει πριν από τον Ιησού που γεννήθηκε ως άνθρωπος. Δηλαδή,
Ο Υιός του Θεού που είναι Θεός κοντά στον Πατέρα ενανθρώπισε και έγινε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό βγαίνει συμπέρασμα δηλαδή όταν λέει ότι εγώ υπάρχω πριν να γίνει ο κόσμος. Εφωνάρωσα λέει τώρα το όνομά σου στους ανθρώπους, την αληθινή σου και μεγάλη τελειότητα και αγάπη. Αυτή που μου έδωσες, περνώντας τους στον κόσμο, και αυτοί ετήρησαν το λόγο που τους απεκάλυψα. Τώρα έμαθαν και πίστεψαν ότι όλα αυτά που μου έδωσες προήρχονται από σένα. Προήρχονται από σένα. Και ότι τη διδασκαλία που μου έδωσες εσύ, αυτήν παρέδωκα σε αυτούς. Αυτήν παρέλαβαν και τα γνώρισαν και τα απεδέχθησαν όλα, καθώς και το ότι από σένα εξήλθον, από σένα βγήκα δηλαδή, και πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες στον κόσμο. Τώρα εγώ για αυτούς σε παρακαλώ, όχι για τον κόσμο της αμαρτίας, αλλά για αυτούς ειδικά που παρέδωσες εσύ σε μένα, διότι είναι δική σου, παρόλο που μου τους έδωσες. Διότι όσα ανήκουν σε σένα, όλα αυτά είναι δικά μου, και διότι και εγώ έχω δοξαστεί από αυτούς. Και δεν θα βρίσκομαι πια στον κόσμο σε λίγο, αυτοί όμως θα είναι μέσα στον κόσμο, μέχρι να τελειώσουν την αποστολή τους δηλαδή. Και εγώ έρχομαι προς εσένα, Πατέρα Άγιε, φύλαξέ τους αυτούς εν το ονόματί σου. Εδώ το ονόματί σου, η φύλαξη σημαίνει την προστασία που δίνει ο Θεός στους δικούς του. Αυτούς που εσύ μου έδωσες, ώστε να είναι ενωμένοι μεταξύ τους σε ένα σώμα, όπως είμαστε εμείς ενωμένοι σε μία φύση. Όπως είμαστε ένα και εμείς, λέει στο κείμενο, όπως εμείς είστε ένα. Όταν ήμουνα μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους εφύλαξα στο όνομά σου με τη δύναμή σου. Όσους μου παρέδωκες τους εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών εχάθη, ημιμόνων ο Υιός της απολίας. Εννοεί η κυρία Φιντουλάκη εδώ τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη. Ναι. Αυτός είναι ο Υιός της απολίας. Οι άλλοι 11 δηλαδή διαφυλάχθηκαν εκτός από αυτόν. Ώστε να επαληθεύσουν οι προφητείες της γραφής για αυτόν. Υπάρχουν προφητείες της γραφής για τον Ιούδα. Λέει και εκείνος που έτρωγα ψωμί μαζί του, εσήκωσε την πτέρνα και με χτύπησε. Εννοεί εκεί στο μυστικό δείπνο που έγινε αυτό το πράγμα, που ο Ιούδας πήγε και τον επρόδωσε μετά το μυστικό δείπνο. Αυτά είναι προφητευμένα από τον Ισαΐα και από άλλους προφήτες, τα ξέρετε. Ώστε έγινε αυτό, ώστε να επαληθεύσουν οι προφητείες της γραφής για αυτόν, για τον Ιούδα. Τώρα έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά, ευρισκόμενος ακόμη στον κόσμο, για να έχουν τέλεια τη χαρά τους. Εγώ έχω καθώς, την οποία έχω εγώ, συγγνώμη, καθώς έρχομαι σε σένα. Ο Χριστός ετοιμάζεται να φύγει από τον κόσμο και κάνει αυτή την προσευχή για να τους ενημερώσει ότι θα φύγει σε λίγο, να μην φοβηθούν, να μην στεναχωρηθούν, γιατί τους λέει θα είμαι μαζί σας πάσα στάση ημέρας, όχι σωματικός, ψυχικός και με το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου που διαβάσαμε... Να δούμε λίγο τα νοήματα, ναι, τι πρέπει να κρατήσουμε. Τι έχετε σημειώσει, τι πρέπει να κρατήσουμε. Έχω σημειώσει τα εξής. Ναι. Πρώτον, πείτε μας. Λέει ότι ο Θεός Πατέρας και ο Υιός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, είναι ένα με τον Πατέρα. Ναι. Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, θα πει σε άλλο σημείο. Ναι. Αυτό που λέγαμε και κατά τη διάρκεια αυτή τη εκπομπή. Μία θεότητα σήμερα έχουμε λοιπόν με τρία πρόσωπα. Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας Θεός. Ναι. Αυτό είναι μία το σπουδαίο, μία ουσία. Η ενότηση αυτή τη Αγία Τριάδο πρέπει να ενώνει δια τη αγάπη όλου του ανθρώπου. Δηλαδή, όπω τα τρία πρόσωπα αυτά έχουν μια κοινωνία αγάπη μεταξύ του, ενώνονται δια τη αγάπη, διότι το ένα αγαπάει το άλλο ισοδυνάμως και έχουν μία βούληση από αυτή την αγάπη που έρχεται και μία βούληση και μία σκέψη και μία πράξη και μία... Όλα τα έχουν κοινά και όλα τα κάνουν μαζί συγχρόνως σαν μία κοινωνία τα τρία αυτά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα στους ανθρώπους, για εμάς τους ανθρώπους, αυτή η ενότητα της Αγίας Τριάδος να ενώνει με την αγάπη για την ανθρωπότητα. Όλους τους πιστούς δηλαδή. Όλοι οι εν Χριστώ πιστοί είμαστε το σώμα του Χριστού. Ναι. Ένα σώμα δηλαδή είναι η Εκκλησία. Και εμείς είμαστε τα κύτταρα αυτής της Εκκλησίας και καλή έχει η Εκκλησία αυτή το Χριστό. Και όπως το σώμα, κύριε Φουντουλάκη, έχει πολλά μέρη και όργανα και συστήματα και κύτταρα, άλλο είναι το πόδι, άλλο είναι το μάτι, άλλο είναι το χέρι, έτσι και ο οργανισμός αυτός που λέγεται Εκκλησία έχει διάφορες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι μέσα δουλεύουν για τα συσίτια, παραδείγματος χάρη, έτσι. Άλλοι δουλεύουν για να διδάσκουν τους πιστούς. Άλλοι δουλεύουν για να εκτελούν τα μυστήρια όπως είναι οι ιερείς. Οι διάκονοι δουλεύουν για να υπηρετούν τους ιερείς. Και όλοι έχουν μια κατανομή έργου. Γι' αυτό βλέπουμε καμιά φορά, εμείς μεταξύ μας οι αδερφοί,
ότι άλλος υπερέχει στο διάβασμα. Έχει διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Έχει διαβάσει και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τις ξέρει απ' έξω. Άλλος ξέρει λίγα από αυτά. Ο ένας πληροφορεί τον άλλον. Άλλος όμως είναι πάρα πολύ καλός στο να βοηθάει τους ανθρώπους. Μπαίνει σε συλλόγους, όπως είχαμε και τον αγαπητό μας γιατρό προηγουμένως, τον κύριο Πατούλη, ο οποίος έχει το χάρισμα να βοηθάει τους ανθρώπους. Άλλος έχει το χάρισμα να τους πληροφορεί. Άλλος έχει το χάρισμα να γίνεται μάρτυρας του Χριστού, δηλαδή να μαρτυρεί για το όνομα να του Χριστού, για το όνομα... πρώτοι μάρτυρες. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα χαρίσματα είναι όπως ένας οργανισμός που δεν μπορεί το ένα να πει στο άλλο ότι αξίζω περισσότερο. Δεν μπορεί το στομάχι να πει στο μάτι είμαι καλύτερο. Ναι. Υπάρχει μια, είμαστε άλληλο, μια οτότητα, ενιαία οτότητα. Μια κοινωνία, επικοινωνία και κοινωνία με κεφαλή το Χριστό. Βεβαίως. Το δεύτερο και το τρίτο και τελευταίο που θα σας πω εγώ, ναι, για να ναι. πείτε κι εσείς οπωσδήποτε κάποια σπουδαία πράγματα που έχετε σημειώσει, είναι ότι αυτός ο οργανισμός όταν πονάει ένα μέλος του, υποφέρει ολόκληρος ο οργανισμός. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν, αν μερικοί συνάνθρωποι μας σήμερα πεινάνε, πρέπει να υποφέρουμε κι εμείς και να τους φροντίζουμε. Αν μερικοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν άγνοια των γραφών, πρέπει εμείς να τους πληροφορούμε και να τους λέμε τα ωραία πράγματα που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο και στις γραφές μας. Οι γραφές εξάλλου βοηθούν για τζακλή και για την επίλυση του καθημερινού μας προβλημάτων. Πολλές φορές ανοίγουμε τυχαία τη γραφή και βλέπουμε απαντήσεις σε προβλήματα και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Ένα καθημερινό θαύμα είναι αυτό το πράγμα. Ένα από τα θαύματα. Πριν πείτε κι εσείς κάτι ακόμα, απλά να υπενθυμίσω ότι. Σήμερα μιλήσαμε για το Άγιο Πνεύμα, μιλήσαμε για τη θέωση του ανθρώπου, μιλήσαμε για την τριαδικότητα, για την θαύμα της Πεντηκοστής που οι μαθητές ποτίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχουμε στην επόμενη εκπομπή. Το έχουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μιλήσαμε για την αξία του Αγίου Πνεύματος, πώς μπορεί να μας φωτίσει. Βλέπουμε και την συγγραφική μου δραστηριότητα, όλα αυτά που είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ο ορθοπαιδικός γιατρός, ο κ. Πατούλης που μας μίλησε πριν από λίγο, η έννοια του χρόνου, η ψυχή, μιλήσαμε σήμερα για την ψυχή, μιλήσαμε για τον νεοπλατωνισμό, μιλήσαμε για την φύση και τη σιωπή στον Πλωτίνο, για την έκσταση του ανθρώπου, για το αγαθό. Οι φιλόσοφοι μιλούν για το Θεό, ένα άλλο άνθρωπο που έχω γράψει και μιλάω για τη σχέση των δύο αυτών κόσμων. Επίσης, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Μισό λεπτό, κ. Τζακλή, θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε μισό λεπτό να μιλήσετε. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Και να δούμε και η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Εξετάζω σώμα και ψυχή. Και επειδή εμείς ενδιαφερόμαστε για το σώμα και την ψυχή, να υπενθυμίσουμε ότι σε λίγο θα δείτε τις κάρτες με τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Τα δούμε λίγο συνοπτικά. Συνεργαζόμαστε με το Άρτος και Τέχνη, που κάνει πολλές προσφορές για τους φίλους της εκπομπής, που έχει διάφορα παραρτήματα στο Παγκράτη, στη Νέο Ηράκλειο και Μεσογείο 48 Αμπελόκηπους. Συνεργαζόμαστε επίσης με τον Παράδεισο στην Μαρούση. Αμαρουσίου Χαλανδρίου, συνεργαζόμαστε επίσης και με το κατάστημα που έχει ελληνικό φαγητό, παραδοσιακό φαγητό, την Κατσαρόλα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74. Συνεργαζόμαστε επίσης και με το Άρτος και Μέλη που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, που έχει πολλές εκπτώσεις για τους φίλους της εκπομπής. Και τέλος, όποιος θέλει να έρθει, να προβάλλει, εμείς εδώ συνεχώς προβάλλουμε πράγματα. Διαβρώμαστε για το σώμα και την ψυχή. Ακούσαμε και τον κύριο Δήμαρχο, τα ακούμε διαπρεπείς επιστήμονες. Προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και μέσα στο καλοκαίρι αυτή την εκπομπή. Πείτε μία λέξη, γιατί με το πρέπει να κλείσουμε. Εγώ ήθελα να πω στους αγαπητούς μου φίλους που μας ακούνε να πιστεύουμε στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα κράτησε το Χριστό. Και με το Χριστό θα βαδίσει και θα ορθοποδήσει πάλι. Και να πούμε στο γιο μας, στο παιδί μας, εσύ καινούργιο πατέρα που έχεις ένα μικρό παιδί και σε ακούει, και πρέπει να ακούει το μικρό παιδί τον πατέρα του πάντοτε, να πει στο γιο σου λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός. Έξυπνος και φιλότιμος, φιλάνθρωπος και ευαίσθητος, επιστημονικός λαός και θαραλέος. Δεν μιλάω μόνο για σήμερα, μιλάω για τη διαχρονικότητα του λαού, έτσι, να έχουμε την υπόψη μας. Είναι ένας λαός ιερός και ανδριωμένος. Είναι πολεμιστής όταν χρειάζεται. Έχει καλή καρδιά, είναι χαρούμενος, είναι βασανισμένος, είναι σταυρωμένος και αναστημένος, είναι απτόητος και ανεξάρτητος, είναι φιλελεύθερος, είναι λεβέντης λαός, είναι ευσεβής και φιλόθεος λαός. Είναι υποδειγματικός λαός, είναι αντιφασιστικός λαός, είναι καλλιτέχνης λαός, ευεργετικός και με συνέστημα καλά, και αγάπη. Ζακλή. Αυτά να τα ξέρουμε. Θέλουμε λοιπόν να σας χαιρετήσουμε, από σκαλνυχτήσουμε. Από καρδιάς. Από καρδιάς για τους φίλους εκπομπής, αλλά η επικοινωνία συνεχίζει και τώρα. Μπορείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε, 6832706, να ρωτήσετε για τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, για τα DVD του κ. Ζακλή, για τα βιβλία του. Έχετε γράψει και εσείς ωραία βιβλία, έχετε βγει ωραία DVD.
πολλά πράγματα για τις προσφορές που έχουμε. Δείτε τώρα τα καταστήματα που συνεργάζονται μαζί μας. Να είστε καλά, αύριο το πρωί στις 8 το πρωί μπορείτε να ξαναδείτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.